Χθες στη Διακαναλική ο Πρωθυπουργός κάλυψε τον κύριο Σκέρτσο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων είναι ανοιχτό για την κυβέρνηση και η αναφορά ήταν σε μελλοντικές προκλήσεις, δεν είχε σχέση με... Ναι, αλλά θυμίζω τη δήλωση του κυρίου Σκέρτσου, ποιος ασχολείται με το παρελθόν, αυτά είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν είναι έτσι. Και όλα αυτά είχαν μία αφορμή, ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου στο TRT στο κύριο Σκέρτσο με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά, το νέο βιβλίο που σαρώνει «Η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία, Γιαβόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια». Το βιβλίο κυκλοφορεί εδώ και λίγο διάστημα από τις εκδόσεις Πεδίο και σαρώνει γιατί είναι, πέρα από το ότι είναι ένα προϊόν συστηματικής έρευνας, φέρνει πράγματα απάνω για το ρόλο και τις μεθοδεύσεις της Γερμανίας στην πατρίδα μας. Οπότε ο αίτιος αυτού του ολισθήματος, να μην το πω τώρα πιο βαριά, τα πάμε την Παρασκευή, του κυρίου Σκέρτσου, είναι το βιβλίο. Δηλαδή και ο συγγραφέας. Καλημέρα κύριε Χαρβαλιά. Καλημέρα Γιώργο. Ακριβώς όπως τα λες είναι. Όλα ξεκίνησαν στη Λάρισα, ξέρεις. Βεβαίως. Γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου εκεί και ο συντονιστής της εκδήλωσης δεν ήταν άλλος από τον Σωτήρη τον Πολύζο, το πολύ γνωστό και διακεκριμένο συνάδελφό μας, πολύ προβεβλημένο στην Κεντρική Ελλάδα. Εκεί λοιπόν μετέφερα την έκκληση του επίσης γνώριμου σε σένα και στους ακροατές Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίος ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο, ότι σε ένα debate, σε μια τηλεμαχία προεκλογική πολιτικών αρχηγών, θα έπρεπε να είναι θέμα συζήτησης, ιερώτησης, αν θες, και το μείζον ζήτημα το εθνικό των γερμανικών αποζημιώσεων. Με αφορμή αυτή την κουβέντα που κάναμε στη Λάρισα, ο καλός συνάδελφος θεώρησε σκόπιμο και εύλογο να ρωτήσει τον κύριο Σκέρτσο γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Και γιατί πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Ναι, ναι. Πολύ καλά έκανε, ναι. Ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν προβεβλημένοι συνάδελφοι εξαιρετικοί οι οποίοι δεν αναλώνονται σε δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς όπως κάνουν αντιστοίχως πολύ τηλεστάρ και άλλοι. Και άλλοι. Επαΐοντες του Αθηνοκεντρικού κράτους. Έκανε λοιπόν αυτή την ερώτηση. Κατά την άποψή μου έθεσε εκτός ισορροπίας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν την περίμενε, και απάντησε όπως θα απαντούσε στην παρέα του, στην ομίγυρή του, όπου για κάποιο περίεργο τρόπο και λόγο θεωρείται ντεμοντέ. Το ζήτημα των ελληνικών αξιώσεων που πηγάζουν από εκείνη την εποχή θεωρείται παροχημένο. Αυτό μας είπε ο κύριος Σκέρτσος σε απλά ελληνικά, αλλά ξέρεις, θα ήθελα να σκεφτούμε και να σκεφτούν και οι ακροατές αν είχε ερωτηθεί για παράδειγμα για το εβραϊκό ολοκαύτωμα, θα τολμούσε ποτέ να υιοθετήσει μια τέτοια διατύπωση, Γιώργο? Πιστεύω πως σε καμία περίπτωση. Αλλά ολοκαύτωμα έγινε και στην Κρήτη. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίζεται με μια περίεργη ξενοδουλία, ενώ σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διεθνώς κατοχυρωμένο και αναγνωρισμένο, όπως είναι το εβραϊκό ολοκαύτωμα, εκφράζω την πεποίθηση, με σιγουριά όμως, ότι δεν θα τολμούσε ποτέ να υιοθετήσει ανάλογες διατυπώσεις. Εσύ τι λες? Ναι, αλλά ασφαλώ. Τι τη λέω? Γίνεται. Άλλωστε, πρακτικά, μήνα με το μήνα. Και ορθώς γίνεται, θα πω εγώ. Αλλά όπως είπες, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, Γιώργο Χαρβαλιά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε για να το ανασκευάσει, λέγοντας όποιος δίνει άλλη ερμηνεία εκ του πονηρού, δεν είπα και. Μα είπε. Και ήρθε χθες ο πρωθυπουργός στη Διακαναλική, στην ουσία να τον καλύψει. Είπε ότι μίλησε για το μέλλον. Δεν είπε ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι είναι ανοιχτά. Δεν είναι έτσι όμως. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε στη συνέντευξη, στην ουσία είπε: δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά. Το μέλλον τώρα είναι το ενεργειακό, η πράσινη μετάβαση, οι μεγάλες προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ελληνικά. Τα γερμανικά επιχειρήματα. Τα οποία κινούνται στη λογική, όλα έχουν παραγραφεί. Περασμένα, ξεχασμένα.
Να σου πω, Γιώργο, και μου επιτρέπεις τον ελληνικό, παρά το σεβασμό που σου έχω, και ξέρεις ότι όταν έγραφες εσύ δεκαετία του 80, εμείς κοιτάγαμε σαν χάνι. Λοιπόν, να το πω, θέλω να το πω, γιατί είναι αποθυμένο. Λοιπόν, μήπως στην ουσία υποδόρια, όχι υποδόρια, ευθέως ήρθε στην επιφάνεια αυτό που το βιβλίο σου δεν υπενήσεται, το λέει ανοιχτά. Τη στάση δηλαδή διαχρονικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι στην αυθάδεια του γερμανικού πολιτικού συστήματος, γιατί περίπου με έναν τρόπο στο βιβλίο σου, το νέο σου βιβλίο, λες αυτό, ότι αν ήθελε το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι για μένα το κορυφαίο της άγνωστης ελληνογερμανικής ιστορίας για Βολ, αίμα, λύθη και υποτέλεια. Ακριβώς, η υποτέλεια και ο ενδοτισμός διακρίνει όλη τη στάση των μεταπολεμικών κυβερνήσεων συνολικά. Χάσαμε τον Γιώργο τον Χαρβαλιά. Για ελάτε, ναι, κύριε Χαρβαλιά. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ωραία. Λέω ότι η υποτέλεια και ο ενδοτισμός διακρίνει συλλήβδιν τη στάση των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Όμως εδώ έχουμε μια μεγάλη ποιοτική διαφορά. Από το 2019, 17 Απριλίου, υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα, ομόφωνο, το έχει ψηφίσει η Χρυσή Αυγή, το οποίο καλεί τις κυβερνήσεις από εδώ και στο εξής να διεκδικούν με όλα τα μέσα, είτε πρόκειται για ένδικα μέσα είτε για διπλωματικά, τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Στο βαθμό λοιπόν που κάποιος δεν το κάνει, λυπάμαι που θα το πω Γιώργο, καταπατά τον όρκο του, το βουλευτικό όρκο, ότι πρέπει να προάγει το συμφέρον του λαού και όσων τον εξέλεξαν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εντάξει, ο κύριος Κέρτσος δεν είναι εκλεγμένος. Οπότε δεν είναι, όχι. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Ναι, για τους υπόλοιπους, σαφές, οι οποίοι δεν προωθούν το ζήτημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, δηλαδή κύριε Χαρβαλιά, με βάση αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Λαύριο, προέβλεψε πως το θέμα θα διευθετηθεί σίγουρα και στο μέλλον με τους Γερμανούς, θα κάνουμε μόνο business και θα πίνουμε μπύρες με χοιρινά κότσια. Δεν μας είπε όμως και με τι όρους θα διευθετηθεί, γιατί σίγουρα κάτι ξέρει. Και άλλος φίλος, ο Λεωνίδας. Μήπως τελικώς έχουμε παραιτηθεί, οι Γερμανοί το ξέρουν και οι Έλληνες πολιτικοί δεν το λένε? Πάντως, να διευθετηθεί από μια κυβέρνηση που λέει ότι αποτελεί έτσι μια εκκρεμότητα υπό τύπο παρονυχίδας, η οποία δεν σκιάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις, ναι, δεν το πιστεύω ότι θα διευθετηθεί από μια τέτοια κυβέρνηση. Γιατί αν δεν σκιάζει αυτό, η ανοιχτή αυτή εκκρεμότητα, που δεν είναι μόνο υλικού τύπου, είναι και μια δικαίωση που ζητάει μια γενιά παππούδων μας, που έδωσε το αίμα της για να πολεμήσει τον ναζισμό. Είναι και ένα χρέος τιμής. Δεν είναι μόνο το υλικό σκέλος. Αλλά στο βαθμό που λέμε πως αυτό είναι μια ανθυπολεπτομέρεια η οποία δεν σκιάζει τις λαμπρές ελληνογερμανικές σχέσεις, γιατί αυτή είναι η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον κύριο Σόλτς, και σε αυτή την διατύπωση ξαναγύρισε όταν έκανε την περίφημη αναδίπλωση ο κύριος Κέρτσος. Είναι μια παρονυχίδα, και μιλάω με έναν άνθρωπο που το βιβλίο επαναλαμβάνω είναι προϊόν πολυετούς έρευνας, όταν στην ουσία από αυτή την καταστροφή που υπέστη η χώρα, και δεν είναι ο βερμπαλισμός, πήγε 6-7 δεκαετίες πίσω. Αυτό συνέβη στη χώρα. Δεν πήγε 6-7 δεκαετίες πίσω. Αυτό ακριβώς είναι το κλειδί. Γιατί έχουμε μείνει, ξέρεις, συνειρμικά στις απίστευτες ομότητες και αγριότητες και, εν πάση περιπτώσει, στην εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, αλλά τείνουμε να παραγνωρίσουμε το άλλο σκέλος της γερμανικής λαϊλασίας, την αρπαγή του ταμείου. Οι Γερμανοί άρπαξαν και το ταμείο εδώ. Κατέστρεψαν μετά, φεύγοντας, τις υποδομές και κατ' ουσίαν οδήγησαν τη χώρα, όπως πολύ σωστά είπες, 4-5 δεκαετίες πίσω. Το πρόβλημα το μεταπολεμικό της Ελλάδος ήταν ότι δυσκολεύτηκε τρομερά να ανακάμψει σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και πήγαινε δεξιά και αριστερά, πηγαίναν οι ελληνικές κυβερνήσεις και ζητούσαν δάνεια. Εξού και η πρώτη μεταπολεμική υποτέλεια προς τη Γερμανία. Η σύγχρονη είναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω, δυσεξήγητη, αν και υπάρχει μια ομοιότηση. Και πάλι σήμερα είμαστε χρεωμένοι και πάλι σήμερα τα βασικά χρωστούμενα είναι προς τη Γερμανία. Θεωρείς, και ρωτάει πολλοί κόσμος, ότι αυτό από έναν σημείο και μετά έχει
απεγκλωβίσει τελείως, έχει απενοχοποιήσει τη Γερμανία συμπεριφορά της απέναντι της Ελλάδας. Α, ναι, σήμερα. Η Γερμανία προσέρχεται χωρίς κανένα σύμπλεγμα ενοχής, και αυτό είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τα πράγματα και στην μνημονιακή κρίση. Δεν είχε δηλαδή ίχνος έτσι συστολής στο να διατάξει την ελληνική πλευρά να πληρώσει στο ακέραιο το χρέος της. Έλεγε ο κύριος Σόιμπλε ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Ναι, αλλά αυτό ήταν μονόπαντο τελικά, γιατί από την πλευρά της Γερμανίας υπάρχει ένα χρέος γραμμένο στο χαρτί σε ό,τι αφορά το κατοχικό δάνειο. Εκεί είναι και η διαφορά μας με τις πολωνικές αξιώσεις. Ναι. Δεν είναι μόνο επανορθωτικού χαρακτήρα τα χρέη της Γερμανίας. Είναι και συμβατικού χαρακτήρα, διότι το αναγκαστικό δάνειο είναι μια σύμβαση γραμμένη στο χαρτί, η οποία μάλιστα άρχισε λίγες μέρες πριν φύγουν οι Γερμανοί να εξυπηρετείται. Πληρώθηκαν δύο δόσεις. Σωστό να το υπενθυμίζουμε. Ρωτάει ο φίλος ο Τάκης. Κύριε Χαρβαλιά, δεν πρέπει όμως να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης βάσει συμφωνίας της Βόνης, γιατί είμαστε ακόμη τύποι σε εμπόλεμο κατάσταση με τη Γερμανία. Εκεί δεν πατάνε οι Γερμανοί. Ακριβώς εκεί πατάνε, διότι λένε πως η συμφωνία 2-4 που οδήγησε στην ενοποίηση της Γερμανίας δεν ήταν συνθήκη ειρήνης. Ήταν μια διεθνή σύμβαση. Και πάνω εκεί οχυρώνονται. Αλλά ταυτόχρονα όταν τους λες, ωραία παιδιά, αν αυτό θεωρείτε ότι δεν ήταν συνθήκη ειρήνης, πότε θα υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης, και λέει, τώρα έχει ρυθμιστεί το θέμα, περασμένα, ξεχασμένα, έχουν παραγραφεί αυτά. Οπότε στην ελληνική, αυτό ξέρεις αφορά περισσότερο την πολωνική περίπτωση. Στην ελληνική περίπτωση, πέραν των επανορθώσεων και των αποζημιώσεων προς συγγενείς θυμάτων, υπάρχει το κατοχικό δάνειο, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Και αυτό είναι συμβατική υποχρέωση η οποία διεκδικείται με ένομα μέσα, στο βαθμό που με διπλωματικά μέσα δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Κώστας λέει, από την πολιετή έρευνα, όπως είπες Γιώργο Σαχίνη, του κυρίου Χαρβαλιά, του έχει προκύψει έγγραφο, ντοκουμέντο, ενδεχομένως κάποια κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί των αξιώσεων? Διότι θυμίζω, λέει εδώ, από τη δεκαετία του 60 με την υπόθεση Μέρτεν, ακούστηκαν πολλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο εξετάζω πολύ διεξοδικά στο βιβλίο και κατηγορηματικά καταλήγω να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ ελληνική κυβέρνηση η οποία να παραιτηθεί από τις αξιώσεις μας για τις επανορθώσεις. Υπήρξε αντιθέτως μία φημολογία, ένα είδος fake news από την πλευρά των Γερμανών, όχι μόνο για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν πήγε και ο Ανδρέας μια επίσκεψη στο Βερολίνο, διέρευσε ότι τάχα μου συνομολογεί ένα μεγάλο δάνειο με συμψηφιστικά, δηλαδή να παραγραφούν οι αποζημιώσεις και να μας δοθεί εκείνη την περίοδο ένα μεγάλο δάνειο με χαριστικούς όρους. Για τον Καραμανλή είχαν πει ακόμα χειρότερα, ότι πήγε εκεί και επί της ουσίας παρετήθηκε στον Αντενάουρ από τις αποζημιώσεις με στόχο να διασφαλίσει και αυτός ένα δάνειο εκείνη την εποχή. Όταν ο αείμνηστος, ο Αγγελόπουλος, ο καθηγητής, πήγε στη Γερμανία σε ένα φορολογικό συνέδριο και μιλώντας με ανθρώπους του Γερμανικού Ομοσπονδιακού, τότε Υπουργείου Εξωτερικών, του είπανε πάλι αυτό το παραμύθι. Ότι μα έχετε παραιτηθεί εσείς. Λέει, μπορώ να δω αντίστοιχα έγγραφα στο Υπουργείο Εξωτερικών που να αποδεικνύουν τα πρακτικά των συζητήσεων του Καραμανλή με τον Αντενάουρ. Μετά από κάτι μας σημαίνα, κάτι του δείξανε εκεί οι Γερμανοί, δεν υπήρχε καμία παρέτηση. Γυρνάνε και του λένε, ξέρετε, προφορικά έγινε η παρέτηση. Ο Αγγελόπουλος λέει, κοιτάξτε, εγώ το αμφισβητώ αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε, προφορικές συμφωνίες δεν δεσμεύουν κυβερνήσεις. Μετά κάναν το καλαμπούρι με τον Παπανδρέου και στο τέλος ο Λούντβιχ Έρχαρτ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι όχι, δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που επισήμως να έχει παραιτηθεί. Έτσι. Από τις αξιώσεις αυτές. Ένα ωραίο ερώτημα μου κάνει ο Γιάννης από την Αθήνα. Θέλω να ρωτήσεις, μου λέει, τον κύριο Χαρβαλιά, με αφορμή και αυτό και το βιβλίο του. Τελικά υπάρχει σύνδεση των κύκλων που προωθούν τη συνδιαχείριση των ενεργειακών μας πόρων με την Τουρκία? Εκεί καταβαραστρώθηκαν δημοσκόποι χθες πρώτα-πρώτα. Με αυτούς που προωθούν τον αναθεωρητισμό συνολικά της ιστορίας. Μήπως υπάρχει σύνδεση των κύκλων, λέει. Σίγουρα υπάρχουν, συγκοινωνούν τα δοχεία.
και βλέπουμε ότι ο Ατλαντικός άξονας είναι αυτός που υπέστη τη μεγάλη ήττα και χθες στην Τουρκία. Γιατί όταν ο Ατλαντικός στη σήμερον ημέρα που είχε να βιώσει αυτή η ψυχροπολεμική κατάσταση, ενώ Αμερική και από την πλευρά της Ευρώπης η ατομομηχανή είναι η Γερμανία, το κακά τα ψέματα. Αυτή κάνει κουμάντο, αυτή αποφασίζει. Αυτός ο παράγοντας λοιπόν, με τόση πίεση που άσκησε, με τόση πίεση, παίζοντας επικίνδυνα θα έλεγα και με το φρόνημα αξιοπρέπειας του τουρκικού λαού, γιατί όταν έχεις όλα μα όλα τα ξένα έντυπα, είτε στην Αμερική, τα προβεβλημένα έντυπα εννοώ, είτε στην Αμερική, είτε στη Γερμανία, είτε στη Γαλλία, να καθυβρίζουν από το πρωί ως το βράδυ τον Ερντογκάν, παρουσιάζοντάς τον ως Βελζεβούλη, δικτάτορα, δεν ξέρω τι, που μπορεί να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχεις ανάγκη όταν είσαι Τούρκος να σου το υπενθυμίζει, βρε Γιώργο, κάθε μέρα το Stern, το Le Point ή ξέρω εγώ η Wall Street Journal και η New York Times, γιατί καταντάει εκνευριστικό και φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Συσπυρώνεται ο λαός στον ηγέτη του. Όπως συνέβη και αυτό είδαμε δηλαδή χθες. Και δεν ξέρω τελικά, επειδή ακούω πολλούς από τη σκύλα στη Χάριδη, τουλάχιστον με τον Ερντογάν έχεις κάποια δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν στην αντίθετη περίπτωση. Όμως, εδώ έρχεται ο φίλος ο Δημήτρης και λέει, κύριε Χαρβαλιά, δεν είναι συνολικά μια στάση υποτέλειας να σας πω, λέει, κάτι, να μας το πεις, φίλε μου. Σήμερα οι ομογενείς μας στην Αλβανία δώσαν μια ηχηρή απάντηση με την επικράτηση στη χυμάρα του έγκλειστου Φρέντι Μπελέρη. Παρόλα αυτά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι χαριετισμούς είχαμε μέχρι και πριν ένα μήνα, λέει εδώ ο φίλος, με το ράμα. 100%. Εγώ θα πω μια βαριά έκφραση. Ο νεοραγιαδισμός εκφράζει όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, όχι μόνο εναντί της Γερμανίας και εναντί της Τουρκίας, όπου βλέπουμε ένα είδος φιλανδοποίησης, και εναντί όλων αυτών των υβριδικών κρατών στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί και στο Κόσοβο υπάρχει μια περίεργη διολίσθηση στην εθνική μας θέση περί μία αναγνώρισης. Όλα αυτά τα καπρίτσια του Ράμα, τον οποίον επιμένουμε κάθε λίγο και λιγάκι να τον χαϊδεύουμε, να τον κολακεύουμε, και βλέπουμε πώς μας απαντάει στην πράξη, ακόμα και έναντι των Σκοπίων. Υπάρχει, προσεγγίζουμε την κατάσταση ενοχικά και φοβισμένα. Δεν έχουμε αυτοπεποίθηση ενός κράτους με αξιοπρεπή και σοβαρή εξωτερική πολιτική. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Γιώργο Χαρβαλιά, πρώτα από το βιβλίο μου έχει κάνει εντύπωση ότι είσαι από τους ελάχιστους που επιμένει ότι από την από εδώ πλευρά του Ατλαντικού αυτός που βαρά τον τέφι και χορεύουν οι υπόλοιποι να δανειστώ ενός Έλληνα πολιτικού τη ρίση, που δεν συνέβη βεβαίως αντιστρόφως, είναι η Γερμανία. Ακόμη και σήμερα, λες, αποφασίζουν πότε θα καταργηθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης στα αυτοκίνητα για να πάμε στα ηλεκτρικά. Πότε θα ασφαλίζουν και αν οι καταθέσεις στις τράπεζες. Ακόμη και για τα ρολόγια μας, δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε χωρίς την άδειά τους. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λες, στην ουσία. Γιατί... Για αναμφίβολα το πιστεύω. Δηλαδή, θεωρώ πως η Γερμανία σεμνά και ταπεινά μπήκε στους συλλογικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και μετά από 2 δεκαετίες ανέλαβε πλήρως τα ηνία με τους Γάλλους να τρίβουν τα μάτια τους, γιατί οι Γάλλοι στην αρχή θεωρούσαν ότι θα βάλουν τους Γερμανούς στις δομές αυτές για να τους ελέγχουν, όπως κάποιοι λέγανε κάποτε στην Ελλάδα, να βάλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να την ελέγχουμε. Αλλά τελικά πήραν την παρτίδα οι Γερμανοί, ελέγχουν όλες τις, αν θες, τους νευραλγικούς φορείς. Η γραφειοκρατία των Βρυξελών στο Βερολίνο απευθύνεται, από εκεί παίρνει εντολές, έχουν στελεχώσει είτε με Γερμανούς είτε με φύλλα προσκύμενους τους Γερμανούς κομισάριους όλες αυτούς τους ευαίσθητους οργανισμούς, και θεωρώ ότι πράγματι η λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη, το βλέπουμε και τώρα άλλωστε, που η Κομισιόν ας πούμε προσπάθησε να προτείνει ένα συμβιβαστικό σχέδιο για την έξοδο από την περίοδο αυτή χάριτος που προεκλήθη λόγω και της πανδημίας και του Ουκρανικού, ενώ δημοσιονομικής ελαστικότητας, θα πρέπει να επανέλθουμε τώρα όπως αντιλαμβάνεσαι στα παλιά, στη λιτότητα.
η Κομισιόν έβγαλε ένα σχέδιο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ απότομης προσγείωσης για τους Ευρωπαίους του Νότου, και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το απέρριψε. Λέει όχι, πρέπει να το κάνετε πιο σκληρό. Αυτό παρά είναι ελαστικό και θα μας οδηγήσει πάλι σε καταστάσεις ασυδοσίας. Οπότε ναι, σίγουρα οι Γερμανοί κάνουν κουμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσχάτως αποφασίσανε να ξαναβρούν και τη στρατηγική τους υπόσταση. Εμένα αυτό είναι που με τρομάζει. Δίνουν τώρα σχεδόν 3 δις βοήθεια στην Ουκρανία, θέλουν να κάνουν στρατιωτικό εργοστάσιο Iran Metal παραγωγής αρμάτων στην Ουκρανία. Όλα αυτά, αν αναλογιστεί κανείς και πώς βάλαν το χεράκι τους στη Γιουγκοσλαβική κρίση, όλα αυτά εμένα με τρομάζουν. Θέλω να κλείσουμε και να μοιραστείς μαζί μας πολύ σύντομα, είναι από τα γνωστά στους κύκλους, στον πολύ κόσμο όχι, αυτό τη στοιχομηθεία γύρω από το σχέδιο του άλλοτε Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Φρανκ Μόρκεντάου, ο οποίος ήταν και ο απόλυτος φίλος του Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ προς το τέλος του πολέμου, που είχε και μια αντιπάθεια στους Γερμανούς, θεωρώντας ότι έχουν, όχι θεωρώντας, με δεδομένο ότι έχουν ματοκυλήσει τον πλανήτη και τον ευρωπαϊκό χώρο σε 2 πολέμους, είχε φωνάξει τον Μόρκεντάου και του είχε πει κάτι πολύ σκληρό, να τελειώνουμε. Είχε πει, μάλιστα, λέει το ιστορικό, να στηρώσουμε τους Γερμανούς για να μπορούν ποτέ οι απόγονοί τους να επαναλάβουν τα εγκλήματα. Και ο Μόρκεντάου του είπε, έλεος πρόεδρε, του λέει, τι είναι αυτά στον 20ο αιώνα, έχω όμως σχέδιο. Ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο Ρούσβελτ είχε μια φυσική απέχθεια για τους Γερμανούς από την εποχή που ήταν παιδί και έκανε διακοπές στα γερμανο-ελβετικά σύνορα. Τους έλεγε χαρακτηριστικά ούνους, όπως και πολλοί Αγγλοσάξονες εκείνη την εποχή, υποτιμητικά βέβαια. Πράγματι, σε κάποια αποστροφή του λόγου του, επειδή δεν χάριζε και πολλά λόγια, λέει πρέπει να ξεπερδεύουμε στον Χένρι, τον έλεγαν, στον Χένρι πρέπει να ξεπερδεύσουμε με δάφτους και προτείνω να τους στηρώσουμε για να μην μπορέσουν να επαναλάβουν τα εγκλήματα των παππούδων του. Ο άλλος, όπως πολύ σωστά είπε, ήταν ένας μιλήχιος Αμερικανό-Εβραίος, ο οποίος λίγο έλειψε να πέφτει την καρέκλα, του λέει πρόεδρε δεν γίνονται αυτά, αλλά θα σου φτιάξω εγώ ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι η Γερμανία δεν θα μας ξαναενοχλήσει ποτέ με τέτοιου είδους επιθετικές δραστηριότητες. Τι σχέδιο, του λέει ο Ρούσβελτ, λέει ένα σχέδιο όπου στο μέλλον δεν θα μπορεί να παράγει τίποτα περισσότερο από πιστολάκια για να στεγνώνει τα μαλλιά, τοστιέρες, κάτι τέτοιο. Δεν θα έχει βαριά βιομηχανία. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, γνωστό και ως σχέδιο Μόργκενταου, προέβλεπε ότι η Γερμανία θα χάσει την παραγωγική της βάση, θα μεταφερθούν οι μονάδες της στις ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες είχε λαιλατήσει διαμέσου της κατοχής, και η ίδια θα γίνει ένα είδος μεταξύ Ολλανδίας και Ελβετίας. Δηλαδή μια απέραντη φάρμα, όπου στην ουσία φάρμα και βουστάσιο μαζί, ένα κράτος που θα βασίζεται στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και στην ελαφρά βιομηχανία. Και μάλιστα του είχε πει, Γιώργο, αυτό έχει τη σημασία του, ο Ρούσβελτ, okay, του λέει, κάντο, αλλά θα μου υποσχεθείς το εξής, ότι τούτη εδώ, Ιούνι, από εδώ και στο εξής, δεν θα ξαναφορέσουν πηλίκιο, στρατιωτική στολή, δεν θα ξανακάνουν ποτέ παρέλαση και δεν θα μπορούν να φτιάξουν ούτε ανεμόπτερο. Βέβαια, δυστυχώς ο Ρούσβελτ μετά από λίγους μήνες πέθανε, ανέλαβε ο Τρούμαν, αναδύθηκε η σοβιετική απειλή της κόκκινης αρκούδας και η τιμωρία της Γερμανίας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, Γιώργο. Γιώργος Χαρβαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω που μοιράστηκε κάποιες σκέψεις. Πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο κάποια στιγμή έχει υποσχεθεί ότι θα το παρουσιάσει και στην Κρήτη. Πριν με ευχαριστήσεις, θα πω τηλεγραφικά ότι τελευταίος σταθμός παρουσιάσεων, τιμή Σένεκεν, τελευταίος σταθμός παρουσιάσεων του Γιαβόλ θα είναι η Κρήτη. Το βλέπω κάποια στιγμή το φθινόπωρο και ελπίζω και επιζητώ να μου κάνεις την τιμή να συντονίσεις
αυτή την εκδήλωση. Τιμή θα είναι δική μας και το ξέρεις Γιώργο Χαρβαλιά, και μην μας λες περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτάνε πολύ εδώ, να το επαναλάβω, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία Γιαβόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια από τις εκδόσεις Πεδίο, το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά που πιστέψτε με τα σπάει και σαν δομή αλλά και σαν σκεπτικό. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σου, Γιώργο.